Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον κύριο Μανώλη Μαυράκη, φιλόλογο και διευθυντή φροντιστηρίων, των φροντιστηρίων που καμισά στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Σπαγιανάκη. Και ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο και το προηγούμενο Σάββατο συγκεκριμένα, όπου υπήρχε η εκδήλωση της οποίας τα πλάνα θα δούμε και αμέσως. Είναι αυτά εδώ τα πλάνα. Μία εκδήλωση, μέρες καριέρας ουσιαστικά. Συμβουλευτική εκδήλωση. Λίγο έτσι εκδήλωση η οποία έχει να κάνει και με τους γονείς, αλλά και με τα παιδιά. Και από ό,τι βλέπω, ο κόσμος την αγκάλιασε αυτή την εκδήλωση, έτσι. Ήταν για 17η συνεχόμενη χρονιά, οι μέρες καριέρας, με την ευθύνη συμβούλων σταδιοδρομίας από την Οριέντου. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, ήταν ασφιχτικά γεμάτη εκεί ο χώρος, σε κεντρικό ξενοδοχείο. Πήγε πάρα πολύ ωραία. Όντως το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί υπάρχει μεγάλο κενό στην ενημέρωση των παιδιών σε σχέση με την τρίτο βάθμια εκπαίδευση και αυτή την περίοδο φυσικά μεγάλος προβληματισμός για τις αλλαγές που επίκυνται σε σχέση με τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, για το μηχανογραφικό και τις αλλαγές που συμβαίνουν στη συγχωνεύση τμήματων των τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλα αυτά έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μικρούς και μεγάλους, για μαθητές και γονείς, και νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση από μέρους μας αυτών των ανθρώπων που πραγματικά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Καινούργιες σκέψεις, καινούργιοι προβληματισμοί, μια προσπάθεια να ανατρέψουμε παλιές αντιλήψεις και νοοτροπίες σχετικά με τις σπουδές και τις σχέσεις τους με την αγορά εργασίας. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πραγματικά φαίνεται και από τα πλάνα ότι ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Τεράστιο ενδιαφέρον, κύριε Μαυράκη. Σήμερα είμαστε εδώ, εντάξει, να δώσουμε έναν τόνο από την επικαιρότητα και να μιλήσουμε για το τρίτο και το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, επιστήμες υγείας, θετικές και τεχνολογικές. Προλάβαμε την περασμένη εβδομάδα να πούμε κάποια πράγματα για τις επιστήμες υγείας. Θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε, να πούμε και μερικά πράγματα σήμερα. Mm-hmm. Σε σχέση με την επικαιρότητα, στο Υπουργείο διαβάσαμε μια ανακοίνωση την Παρασκευή ότι σήμερα επίσημα το Υπουργείο θα καταθέσει το τελικό προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο που αφορά όλες αυτές τις αλλαγές που περιμένουμε για το νέο λύκειο, για το νέο σύστημα εισαγωγής, τη συνέργεια των πανεπιστημίων. Να τα μάθουμε αυτά, γιατί αυτά σχετίζονται και με το μηχανογραφικό δελτίο. Περιμένουμε. Μέχρι πριν από λίγο που προσπάθησα να μπω και να ενημερωθώ από το site, επίσημα δεν έχουμε κάτι, αλλά νομίζω ότι είτε σήμερα είτε αύριο αυτό θα συμβεί. Και άρα όλοι έχουμε την αγωνία να επιβεβαιώσουμε αυτά που και από αυτό εδώ το πλατό έχουμε πει. Αν τυχόν υπάρξουν μεταβολές, προφανώς θα είμαστε εδώ και θα ενημερώσουμε διεξοδικά. Τώρα, αυτό που πριν κάποιες μέρες ανακοινώθηκε αφορά τις ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων στα σχολεία. Η σχολική χρονιά λοιπόν για τα λύκεια θα λήξει στις 22 Μαΐου και για τα γυμνάσια στις 29 Μαΐου. Μετά θα έχουμε τις ενδοσχολικές εξετάσεις για να προλάβουμε και να φτάσουμε στην ημερομηνία των πανελλαδικών εξετάσεων 6 για τα ΕΠΑΛ και 7 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια της χώρας. Τα μεγάλα ραντεβού λοιπόν για τους μαθητές. Είπαμε επιστήμες υγείας, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες σήμερα. Ωραία. Έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον από τον πολύ μεγάλο κόσμο. Ενδιαφέρον και πολλοί κόσμος στις θετικές επιστήμες. Κάναμε ένα ξεκίνημα. Ας τα πάμε ξανά σχολιάζοντας συνοπτικά τις επιστήμες υγείας. Για την ιατρική δεν έχουμε να πούμε πολλά. Λέγαμε προχθές ότι είναι τα παιδιά εκείνα που λιγότερα από όλα τα άλλα θέλουν επαγγελματικό προσανατολισμό. Προφανώς πρέπει να ξέρουν πράγματα. Πρέπει να ξέρουν τις δυσκολίες, πρέπει να ξέρουν τις καθυστερήσεις για τις ειδικότητες. Όλα αυτά είναι δεδομένα, αλλά εφόσον υπάρχει αγάπη για κάτι τέτοιο, νομίζω ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός λίγο χωράει. Οδοντιατρική, ναι, χρειάζεται η γνώση εδώ ότι τα πρώτα 3 χρόνια είναι σπουδές ιατρικής και τα μαθήματα είναι μαθήματα γενικής ιατρικής. Όμως ότι υπάρχουν και πολλές πολύ ενδιαφέρουσες ειδικότητες, οι οποίες είναι καινούργιες για την αγορά και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Την ιατρική με 2 τμήματα. Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα και όχι στην Αθήνα, με ιδιαιτερότητες, και εδώ πρέπει να υπάρχει φιλοζωία ως προϋπόθεση, η φαρμακευτική. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ξέρω πολύ καλά ότι το επάγγελμα είναι κλειστό και ότι την άδεια για να ανοίξει κανείς ένα φαρμακείο δεν την έχει επειδή έχει το πτυχίο της φαρμακευτικής. Όμως υπάρχουν πολλά πεδία επαγγελματικής δραστηριότητας που μπορεί να αφορούν καλλιτικά, μπορεί να αφορούν φάρμακα και το ερευνητικό κομμάτι της φαρμακευτικής, το οποίο αφορά πάρα πολλά παιδιά. Για τη βιολογία, τη χημεία και τη γεωπονία κάναμε ένα σχόλιο όταν μιλούσαμε για τις θετικές επιστήμες, γιατί είναι ομάδα σπουδών που υπάρχουν και στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Οι βιολόγοι δυστυχώς για την Ελλάδα δεν είναι βιοπαθολόγοι, όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού, όπου έχουν την ιδιότητα να ανοίξουν ένα μικροβιολογικό ιατρείο. Δύσκολα πράγματα, αλλά με πολύ δυνατό το ερευνητικό κομμάτι. Το δικό μας το τμήμα στο Ηράκλειο είναι εξαιρετικό.
καθώς πίσω από αυτό υπάρχει το είτε και όλο αυτό απορροφά ανθρώπους με πολύ πολύ δυνατό το ερευνητικό τομέα. Η χημεία είναι μια εξαιρετική επιλογή, πάλι για τον ιδιολόγο, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές μετά, είτε περιβάλλον, είτε τρόφιμα, είτε καλλιτικά, είτε στη βιομηχανία, είτε στις διατροφές. Όλο αυτό είναι ένα πλατή φάσμα επιλογών και γι' αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια βάσει αυτών των τμήματων όλο ένα και ανεβαίνουν. Για τη γεωπονία επίσης υπάρχουν τμήματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όπως οι βιοτεχνολογίες, όπως τεχνολογίες τροφίμων, μια πολύ σπουδαία ιστορία που νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντιληπτή. Να πάμε παρακάτω. Είναι γνωστές κάρτες που προσπαθούμε να δώσουμε μια. Πώς ξεκινούν οι σπουδές και πού μπορεί να καταλήξουν σε ό,τι έχει να κάνει με την επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι η μεγάλη κουβέντα που ανοίγουμε για τις εναλλακτικές καριέρες. Πώς κανείς μπορεί να ξεκινήσει από την ιατρική και εν τέλει με το δεύτερο βήμα που αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να καταλήξει, διαβάζοντας από κάτω προς τα πάνω, σε επαγγελματικά πεδία που μπορεί να έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, με τη γεωργία, με τα τρόφιμα ή και με τη βιομηχανία, με τη μεταποίηση, με την ενέργεια. Είναι πολύ διαφορετικές οι διαδρομές. Δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Προσπαθούμε να πούμε. Αυτά λέγαν και οι σύμβουλοι στο σεμινάριο, ότι προφανώς αυτοί οι μονόδρομοι και οι παλιές αντιλήψεις πρέπει να αλλάξουν. Και εδώ μια κάρτα για τη φαρμακευτική, πώς μπορεί κανείς να ξεκινήσει με ένα τέτοιο πτυχίο και να βρεθεί σε επαγγελματικά πεδία όπως τη γεωργία, όπως τα τρόφιμα, όπως την ενέργεια, το περιβάλλον κτλ. Έτσι. Σκαλοπάτι. Έτσι χτίζονται αυτά. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι το παραϊατρικό κομμάτι. Mm-hmm. Για τους συμβούλους σταδιοδρομίας ίσως να είναι και το πιο ενδιαφέρον από άποψη άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, από άποψη δυναμικής στην αγορά. Εργοθεραπεία, τμήμα 1 στην Ελλάδα, ήταν ΤΕΗ, έγινε ΑΕΗ, υψηλό βαθμό. Ασχολούνται κυρίως με τα κινητικά προβλήματα, μια ειδικότητα που είναι κοντά στη φυσικοθεραπεία, αλλά εξειδικεύεται σε κάτι που έχει να κάνει με κινητικά προβλήματα. Βιοιατρικών επιστημών, ένα πανεπιστήμιο που έγινε πέρυσι με συγχώνευση τμήματων στη Δυτική Αττική. Δημόσιας κοινοτικής υγείας, ιδιαιτερότητες εδώ, έλεγχη σε δημόσιους χώρους για την υγεία, σε σχολεία, σε νοσοκομεία κτλ. Κοινοτική υγεία, επειδή ασχολούνται με το δημόσιο, θα λέει κανείς ότι το κομμάτι της αποκατάστασης για εκείνους είναι λίγο πιο δύσκολο. Αισθητική κοσμητολογία, περισσότερο γυναικεία υπόθεση, λογοθεραπεία, πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολλά κέντρα αποκατάστασης σε μεγάλα αστικά κέντρα που συνδυάζουν επαγγελματίες από το χώρο της εργοθεραπείας, της φυσικοθεραπείας και της λογοθεραπείας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ δυναμικά στην αγορά. Τα ιατρικών εργαστηρίων που είναι βοηθοί μικροβιολόγοι, δύσκολα προγράμματα σπουδών όμως, με φυσική, με χημεία, και αυτή είναι επίσης μια κουβέντα που λέμε. Δεν γίνεται κάποιος να δηλώσει ένα τμήμα χωρίς να ξέρει τι μαθήματα διδάσκονται εκεί. Βέβαια. Υπάρχουν δύσκολα προγράμματα σπουδών με ιδιαιτερότητες. Να ξέρει πρέπει... τι θα βρει, τι θα αντιμετωπίσει. Τι θα αντιμετωπίσει το πρόγραμμα των σπουδών του. Και επιμένουμε σε αυτό. Οπτικής οπτομετρίας. Έχασε ένα αποκλειστικό δικαίωμα επαγγελματικό που είχαν κάποτε. Για να ανοίξει κάποτε ένα κατάστημα οπτικών ειδών, πρέπει να έχει αυτό το πτυχίο. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Οπότε και γι' αυτό έχει μειωθεί και η ζήτηση σε αυτό το τμήμα. Και γι' αυτό έχει πέσει και η βάση εξάλλου. Λοιπόν, εδώ είναι τα υπόλοιπα παραϊατρικά, φυσικοθεραπεία, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όλα. Και βλέπετε ότι σε όλα πλέον έχουμε και πανεπιστημιακά τμήματα, σε πολλά από αυτά από την περσινή χρονιά, με πολύ υψηλό βαθμό βάσης. Βλέπετε, στο Δυτικής Αττικής, πάνω από 17.000 μόρια τα φυσικοθεραπεία και διατροφή στα πανεπιστημιακά τμήματα. Έχουν λύσει έτσι τα επαγγελματικά του δικαιώματα ανάμεσα είναι... σε ΑΗ και ΤΕΗ, αυτά τα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν και στα δύο. Ναι, από την περσινή χρονιά ναι, υπάρχουν μικρά ερωτηματικά για το τι διαφοροποίηση να υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια, επειδή δεν υπήρχαν ΑΗ. Είχαν πλήρη κατοχυρωμένα τα δικαιώματά του οι απόφοιτοι των ΤΕΗ, που νομίζω ότι θα εξακολουθήσουν να τα έχουν. Mm-hmm. Και αυτά τα τμήματα λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας έχουν αυτό το καταπληκτικό που παίρνει το πτυχίο και την άλλη μέρα μπορεί να ανοίξει το δικό σου γραφείο. Αυτή είναι μια πολύ πολύ σπουδαία ιστορία. Το διατροφής διαιτολογίας με τεράστιο φάσμα και μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έλεγα και τους τεχνολόγους τροφίμων. Όλη η ενότητα τρόφιμα, είτε αφορά τον έλεγχο σε μια μονάδα παραγωγής, είτε αφορά την πιστοποίηση τροφίμων, είναι μια πολύ πολύ σπουδαία ιστορία και νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για την αγορά εργασίας. Να προχωρήσουμε. Αυτές είναι κατά πάσα πιθανότητα, μπορεί και να μην είναι όλες, περιμένοντας να ανακοινωθούν επίσημα και να ψηφιστούν, βέβαια, γιατί γι' αυτό θα περιμένουμε μάλλον ακόμα ίσως και 15 μέρες, θα δούμε. Έχουμε λοιπόν κατάργηση 7 τμήματων ΤΕΗ μέσα στο τρίτο πεδίο και αρκετά καινούρια τμήματα πανεπιστημιακά. Κάποια από αυτά σίγουρα έχουν ενδιαφέρον, όπως καινούρια πανεπιστημιακά διατροφής, βλέπουμε εδώ διαιτολογίας,
λογοθεραπείας. Είναι καινούργια τμήματα στο κομμάτι του παραϊατρικού. Νομίζω δικαιολογημένα είναι τομείς που νομίζω ότι έχουν ανάγκη, έχουμε ανάγκη και η αγορά εργασίας απαιτεί και σε ένα υψηλό επίπεδο εφόσον δομούνται με μια λογική πανεπιστημιακή. Mm-hmm. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω. Να πάμε στο τέταρτο, και στο τέταρτο και επιστημονικό οικονομικά. Πεδίο, επιστήμης οικονομίας και πληροφορικής. Εδώ έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μια μικρή εισαγωγή που πρέπει να κάνουμε είναι ότι για τις σπουδές οικονομίας τα πανεπιστημιακά τμήματα όλα διασφαλίζουν το πολύ σοβαρό δικαίωμα του να καταθέσει κάτι στο πτυχίο του στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και να έχει τα δικαιώματα ενός οικονομολόγου, να το πούμε αυτό. Τα αντικείμενα στις οικονομικές σπουδές είναι πολλά και διαφορετικά. Προφανώς και ένας υποψήφιος πρέπει να φροντίσει να μάθει τις διαφορές. Προφανώς πρέπει να ξέρει και μαθήματα και κατευθύνσεις. Πάντως, το κατοχυρωμένο δικαίωμα που σας περιέγραψα προηγουμένως αφορά τους αποφύτους όλων των τμήματων των οικονομικών πανεπιστημίων και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σημαντικό πολύ, γιατί ξέρει ο άλλος και τι έχει να περιμένει, ό,τι έχει να κάνει μετά το τέλος των σπουδών του. Πολύ ενδιαφέροντα τμήματα λοιπόν, και εδώ να τα δούμε. Πάμε λοιπόν εδώ να ξεκινήσουμε με αυτό το πολύ υψηλό βαθμό διοικητικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Είναι ένα τμήμα με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει τη διοίκηση επιχειρήσεων και την πληροφορική. Επίσης θα πω ότι είναι ένα από τα δύο τμήματα στην Ελλάδα που ασχολείται με το ηλεκτρονικό επιχειρήν, επιχειρηματικότητα και διαδίκτυο. Mm-hmm. Είναι καταπληκτικό. Κάθε χρόνο κάποια περίοδο ανοίγει τις πύλες του για τους υποψήφιους φοιτητές. Αυτό το έχουν ακολουθήσει και αρκετά τμήματα άλλα πανεπιστημιακά. Και υπάρχουν άνθρωποι από το Γραφείο Διασύνδεσης αρμόδιοι, καμιά φορά βοηθάνε και φοιτητές, γιατί η συμβολή τους μπορεί να είναι και χρήσιμη, για να μάθουν προγράμματα σπουδών, για να μάθουν οι υποψήφοι πράγματα για τον τρόπο λειτουργίας και τη δομή του τμήματος. Λογιστική, χρηματοοικονομική, πολλά μαθηματικά. Εφαρμοσμένα μαθηματικά, λογιστικά, πρέπει κανείς να μπορεί να το αντέξει. Είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι οι διαφορές είναι μεγάλες και δεν ταιριάζουν σε όλους όλα τα τμήματα. Έτσι. Και η λογική των τεστ που κάνουμε και όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε είναι ακριβώς για να πούμε ποια είναι εκείνα που ταιριάζουν περισσότερο στον κάθε υποψήφιο. Ο καθένας να βρεθεί σε ένα πεδίο σπουδών που τον αφορά, που τον ταιριάζει. Πανεπιστήμια τουρισμού αυξάνονται και πληθύνονται, να το πω απλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ήταν μια επανάσταση πριν από 3 χρόνια. Πολύ σπουδαία ιστορία. Πλέον απαιτείται και ξένη γλώσσα, που τον πρώτο χρόνο δεν ήταν προϋπόθεση. Πολύ σπουδαίες επιλογές. Του Πειραιά ήταν έτσι κι αλλιώς ένα οικονομικό πανεπιστήμιο και παραμένει, οπότε ένα σπουδαίο πτυχίο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βιομηχανική διοίκηση και τεχνολογία, ακόμα ένα τμήμα που συνδυάζει τη διοίκηση επιχειρήσεων με την τεχνολογία της πληροφορικής. Και τα τελευταία τα σχολιάζαμε και στο δεύτερο πεδίο, γι' αυτό δεξιά το άγκιστρο λέει δεύτερο και τέταρτο. Και τέταρτο είναι σε 2 παιδιά, ναι. Είναι σπουδές οι οποίες έχουν πολλά μαθηματικά, στατιστική. Είναι άνθρωποι που πραγματικά μπορούμε να το καταλάβουμε. Επειδή ακριβώς τα καταφέρουν στα μαθηματικά και επειδή οι σπουδές είναι πολύ κοντά στα μαθηματικά, εργάζονται και σε τέτοια πεδία. Δηλαδή, αναλογιστές για παράδειγμα, που είναι κάτι που οι μεγάλες επιχειρήσεις το έχουν ανάγκη. Ψάχνουν ανθρώπους να μπορούν να κάνουν αναλογιστικές μελέτες, μακροχρόνιες, βραχυπρόθεσμες, τους κινδύνους επιχειρηματικούς κτλ. Πάντως, ξέρουμε ότι έχουν απαιτητικά προγράμματα σπουδών με πολλά μαθηματικά. Όπως επίσης ξέρουμε ότι αυτά τα τμήματα, παράδειγμα στατιστική στη ΣΑΜΟ, ναι, είναι ένα τμήμα που κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου. Αυτή η συζήτηση με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Πολύ χαμηλή έτσι. Γιατί η Νικολέτα προφανώς δεν πάνε εύκολα στα κριτικά νησιά. Όπως και στα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι για την ποιότητα των τμήματων. Έλεγε ο κύριος Παυλάκος στην Άρη. Ήταν ξεκάθαρο. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα των σπουδών. Έχει να κάνει ακριβώς με το ότι είναι εκεί μακριά και δύσκολα προσβάσιμη για τον πολύ κόσμο. Είναι όμως μια εναλλακτική αν κάποιος δεν τα καταφέρει σε πιο υψηλό βαθμό. Φυσικά. Και με επαγγελματικά δικαιώματα απολύτως ίδια. Mm-hmm. Πάμε σε οικονομικές επιστήμες, πιο θεωρητικά τμήματα. Ένα από αυτά τα τμήματα είναι και στο Ρέθινο. Οι διοικήσεις επιχειρήσεων ξεκινάνε επίσης από χαμηλά. Είναι τμήματα στα οποία κάποιος μπορεί να δοκιμάσει ουσιαστικά, γιατί στα πρώτα 2 έτη σπουδών κάνουν όλο το φάσμα των μαθηματικών. Ασφαλιστικά, ναυτιλιακά, τραπεζικά και μετά επιλέγουν ουσιαστικά κατεύθυνση. Είναι μια πρόταση για εκείνους και δεν είναι λίγοι. Που δεν μπορούν τόσο νωρίς να αποφασίσουν την ειδικότητα. Οπότε, ένα τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων μια πολύ, πολύ καλή πρόταση. Μάρκετινγκ επικοινωνίας. Έγινε μάλλον μια εσωτερική επανάσταση εκεί. Έχει αλλάξει πρόγραμμα σπουδών, έχει εξυγχρονιστεί, έχουν μπει καινούργια πρόσωπα στο διδακτικό προσωπικό. Άκουγα προχθές τον Παυλάκο που έλεγε ότι μάλλον έχει ξεφύγει λίγο και γι' αυτό ανεβαίνει και στις βάσεις. Ένα εξαιρετικό τμήμα, είναι το μοναδικό στην Ελλάδα.
marketing. Ένα τμήμα που θα επέλεγα εγώ. Πολύ ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια πάντως, ναι. Έτσι, ναι. Λοιπόν, ναυτιλιακές σπουδές είναι οικονομικά τα τμήματα, έτσι δεν παίρνουμε, δεν φεύγουμε το καράφι τα ναυτιλιακά, γιατί ξέρω ότι παρεξηγείς διάφορες. Λοιπόν, αγγλικά ως προϋπόθεση για το τμήμα του Πειραιά είναι πολύ σπουδαία ιστορία. Απλώς να πούμε, εντάξει, η χώρα μας είναι γνωστό, κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη και είναι οικονομικές σπουδές με αυτήν την εξειδίκευση. Έτσι. Διεθνών Ευρωπαϊκών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, και εδώ θέλουμε ξένη γλώσσα, πολύ ενδιαφέρουσες σπουδές. Δεν έχει τόσο εφαρμοσμένα μαθηματικά, όχι τόσο λογιστικά, πιο θεωρητικά τμήματα με σχέσεις, πολιτικές, οικονομικές σχέσεις, πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα σπουδών. Να προχωρήσουμε λίγο. Να προχωρήσουμε λοιπόν, να δούμε και την επόμενη κάρτα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις εναλλακτικές και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς, να κάνει οικονομικά η διοίκηση και να βρεθεί σε έναν χώρο ή της γεωργίας ή των ναυτιλιακών ή του τουρισμού. Είναι πολύ ωραίες και πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι επαγγελματικές διαδρομές. Να προχωρήσουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τμήματα που ήταν και στο δεύτερο και τέταρτο. Ποια είναι αυτά? Είναι πολλές σχολές, τμήματα πληροφορικής. Να το πούμε αυτό, το κουβεντιάσαμε και στο δεύτερο πεδίο. Μια παρατηρησούλα μόνο για εκείνο το τρίτο σημείο που λέει ότι τα τμήματα πληροφορικής στον Πειραιά, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι τμήματα πληροφορικής που διασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου. Γιατί είναι μέσα σε οικονομικά πανεπιστήμια. Κατά τα άλλα, έχει πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές εδώ. Εδώ μια σημείωση θέλει προσοχή αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξη, επειδή είναι μέσα στο γεωπονικό, δεν έχουν τα δικαιώματα οικονομολόγων. Και κάποιες άλλες επιλογές από το τέταρτο πεδίο, χαμηλόβαθμες, πιο εξειδικευμένες, θέλει λίγο προσοχή. Προφανώς θα προτιμούσαμε ένα τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων από ένα τμήμα διοίκησης διαχείρισης αθλητισμού. Είναι πολύ, πολύ εξειδικευμένο. Για πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Μέσα επικοινωνίας διοίκησης, μια παρατήρηση μόνο για τα τουριστικών σπουδών και εκπαίδευση που θέλουν ως προϋπόθεση την ξένη γλώσσα. Και να πάμε στην επόμενη κάρτα, όπου να ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Επαγγελματικά δικαιώματα λογιστών, οι απόφοιτοι από τα τμήματα τουριστικών επιχειρήσεων. Ποιος το ξέρει αυτό, νομίζω λίγος κόσμος. Από το 2013 με νόμο, αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που τελειώνουν τμήματα τουριστικών επιχειρήσεων, έχουν επαγγελματικά δικαιώματα λογιστών και με τα χρόνια φτάνουν λογιστές αλφα τάξης. Τι έχει μείνει να δείξουμε? Είναι πολύ σπουδαία λοιπόν, αυτή η υπόθεση. Είναι νομίζω και αλλαγές στο μηχανογραφικό. Έχουμε κρατήσει μια κάρτα συμπυκνωμένα ποια τμήματα καινούρια μπαίνουν στο τέταρτο πεδίο στις οικονομικές σπουδές και απλώς θα σημείωνα το τουριστικό σπουδών που πιθανότατα θα έχουμε αυτά τα καινούρια δύο πανεπιστημιακά, παρακαλώ, τμήματα. Νομίζω ότι ήταν μια έκρηξη που ακολούθησε μετά. Και έτσι ευτυχώς έχουμε αρκετά τμήματα, μια ανάγκη της ελληνικής πραγματικότητας, δεν το συζητάμε. Και νομίζω ότι μένω και μια αναφορά, χωρίς να ξέρουμε πρόγραμμα σπουδών, σε εκείνο το τελευταίο που λέει διαχείριση λιμένων και ναυτιλίας, πανεπιστημιακό τμήμα. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε το πρόγραμμα σπουδών, γιατί πολύ πιθανόν θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για την αγορά εργασίας. Λιμένων και ναυτιλίας, νομίζω ότι η αγορά εργασίας που ανοίγει μετά είναι τεράστια. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είδαμε και σήμερα. Επιστήμες υγείας, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες. Την άλλη Δευτέρα, θα είμαστε την άλλη Δευτέρα για να πούμε μάλλον για ένστολους. Ένστολους. Στρατός, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό. Και αν έχουν προκύψει δεδομένα καινούργια σχέση με τις συγχωνεύσεις και ό,τι προκύψει τρίτο βάθμα, θα είμαστε εδώ επίσημα για να το πούμε. Τέλεια. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την άλλη Δευτέρα στις 18:30 ακριβώς με τα φροντιστήρια που κάμισα σειρά και σας, κύριε Μαυράκη. Ευχαριστούμε πολύ.